στα προηγούμενα μέρη είχαμε δει πώς εξελίχθηκε η φιλοσοφία από την αρχαιότητα μέχρι την περίοδο του διαφωτισμού. Η αναγέννηση του 17ου αιώνα φέρνει τις αστικές επαναστάσεις σε Αγγλία και Ολλανδία, ενώ ο διαφωτισμός του 18ου αιώνα οδηγεί τη γαλλική αστική τάξη στην κατάληψη της εξουσίας. Σε όλο αυτό το διάστημα των ιστορικών αλλαγών, η Γερμανία δεν είχε ακολουθήσει. Τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά σημείωνε μεγάλη καθυστέρηση. Η ανάπτυξη των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής προχωρούσε με βραδύτητα και οι φεουδάρχες κρατούσαν γερά την εξουσία. Τίποτα όμως δεν μένει στάσιμο. Τίποτα στην κοινωνία δεν παραμένει αμετάβλητο. Όλα εξελίσσονται. Η βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία και η γαλλική επανάσταση έδειξαν ότι οι κοινωνίες βρίσκονται σε ένα προτσές διαρκούς ανάπτυξης. Έτσι συνέβη και στη Γερμανία, όπου η νεαρή αστική τάξη άρχισε να προσανατολίζεται στην επαναστατική κατάκτηση της εξουσίας. Η φιλοσοφία ανέλαβε για άλλη μια φορά να δημιουργήσει το ιδεολογικό υπόβαθρο της επερχόμενης επανάστασης, συγκροτώντας μια επαναστατική κοσμοθεωρία που θα έμπαινε στην υπηρεσία της γερμανικής αστικής τάξης. Και όπως κάθε επαναστατική κοσμοθεωρία, θα έπρεπε και αυτή να έχει ηλιστική κατεύθυνση και να συγκρουστεί με τις ιδεαλιστικές θεωρίες. Τον ρόλο αυτό επομίστηκαν οι Καντ, Φίχτε, Χέγγελ, Φόιερμπαχ. Ο Εμμανουήλ Καντ, με τα έργα του «Κριτική του πρακτικού λόγου» και «Κριτική της ικανότητας κρίσης», δημιουργεί ένα φιλοσοφικό σύστημα με το οποίο προσπαθεί να συμβιβάσει τις δύο αλληλοαποκλειόμενες τάσεις, τον υλισμό και τον ιδεαλισμό. Ο Καντ, ο οποίος είχε ασχοληθεί αρκετά με τη μελέτη του ηλιακού μας συστήματος και τον τρόπο προέλευσης του, δημιούργησε μία ρογμή στις μέχρι τότε μεταφυσικές αντιλήψεις, σύμφωνα με τις οποίες αυτό ήταν αναλύωτο. Με την θεωρία του για τη γέννηση και την εξέλιξη του ηλιακού μας συστήματος, εισήγαγε στον τομέα αυτό στοιχεία διαλεκτικής. Οι επιστήμονες μέχρι τότε, παρά το γεγονός ότι είχαν αποδείξει ότι η Γη και οι πλανήτες κινούνται πέριξ του ήλιου, θεωρούσαν ότι το ηλιακό σύστημα σαν σύνολο υπήρχε ανέκαθεν, όπως το γνωρίζουμε. Πίστευαν δηλαδή ότι δεν υπακούει στην διαλεκτική μέθοδο, σύμφωνα με την οποία αυτό θα μεταβάλλεται διαρκώς, ότι σχηματίστηκε στο παρελθόν και σίγουρα στο μέλλον, λόγω του νόμου της εξέλιξης, θα καταστραφεί. Ο Καντ, αντίθετα με τους ιδεαλιστές φιλοσόφους, παραδέχεται την ύπαρξη του αντικειμενικού κόσμου. Δίδασκε ότι τα πράγματα υπάρχουν αυτά καθεαυτά και ότι είναι ανεξάρτητα από τον άνθρωπο, δηλαδή από το υποκείμενο που προσπαθεί να τα μελετήσει και να τα γνωρίσει. Αυτή η παραδοχή αποτελεί την υλιστική τάση στην φιλοσοφία του. Ο Καντ όμως δεν ακολουθεί με συνέπεια αυτή την παραδοχή του, η οποία θα τον οδηγούσε σε μια καθαρά υλιστική θεωρία. Ταυτόχρονα δηλώνει ότι αυτά καθ' αυτά τα πράγματα είναι αγνώσιμα, δηλαδή δεν μπορεί να τα γνωρίσει ο άνθρωπος, το υποκείμενο. Αυτός ο αγνωστικισμός, δηλαδή η άρνηση ότι οι ιδιότητες των πραγμάτων μπορούν να γνωστούν, οδηγεί τον Καντ στον ιδεαλισμό. Σύμφωνα με αυτόν τον ισχυρισμό, δεν μπορούμε να μάθουμε γιατί συμβαίνει μια αστραπή ή γιατί ένα ηλεκτρόνιο ακολουθεί μια τυχαία πορεία ή γιατί αλλάζουν τα κοινωνικά συστήματα. Συνεπώς, θα υπάρχει μια ανώτερη δύναμη που αποφασίζει αυτά τα πράγματα και έτσι οδηγούμαστε στον ιδεαλισμό. Σήμερα βέβαια γνωρίζουμε και το πώς προκαλούνται οι κεραυνοί και πώς εξελίσσονται οι κοινωνίες, ενώ η κβαντομηχανική πλησιάζει να δώσει απαντήσεις για τις τυχαίες κινήσεις των ηλεκτρονίων. Σύμφωνα με τον Καντ, ο χώρος και ο χρόνος δεν υπάρχουν αντικειμενικά, αλλά ενυπάρχουν στη συνείδησή μας απριόρι, δηλαδή εκ των προτέρων, πριν αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο με τις αισθήσεις μας. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τον Καντ, ένα βρέφος το οποίο δεν έχει ακόμα δημιουργήσει συνείδηση, έχει μέσα του καταχωρημένες, ακόμα και πριν τη γέννησή του,
της έννοιας του χώρου και του χρόνου. Συνεπώς, ο εγκέφαλός του δεν θα μπει στη διαδικασία να αντιληφθεί τον χώρο και τον χρόνο ανάλογα με τις εμπειρίες των αισθήσεών του. Εφόσον όμως, όπως γνωρίζουμε, ο χώρος και ο χρόνος είναι μορφές ύπαρξης της ύλης, στην περίπτωση που δεν δεχόμαστε ότι αυτά υπάρχουν αντικειμενικά, τότε οδηγούμαστε δια της πλαγίας οδού στην ύπαρξη ενός υπέρτατου πνεύματος που δημιούργησε τον κόσμο και αναγκαστικά καταλήγουμε στον ιδεαλισμό. Επιπροσθέτως, εκτός από τον χώρο και τον χρόνο, θεωρούσε ότι και οι αιτίες που προκαλούν ένα γεγονός υπάρχουν απριόρι στο λογικό μας και ότι δεν αποτελούν αντικειμενικές συναρτήσεις της φύσης που λειτουργούν βάσει νομοτελειών. Με άλλα λόγια, οι φυσικοί νόμοι ούτε υπάρχουν αντικειμενικά, ούτε είναι ανεξάρτητοι από τη συνείδησή μας. Ουσιαστικά ο Καντ ισχυρίζεται ότι η φύση, την οποία πρέπει να γνωρίσουμε και να μελετήσουμε, είναι ένα κατασκεύασμα της συνείδησής μας και δεν αποτελείται από τα πράγματα αυτά καθ' αυτά. Ότι αυτό που αντιλαμβανόμαστε σαν φύση δεν είναι η αντικειμενική πραγματικότητα. Με τον ισχυρισμό αυτό ο Καντ αντιπαραθέτει την φύση, που είναι κατασκεύασμα της συνείδησης, στον αντικειμενικό κόσμο και στα πράγματα που βρίσκονται έξω από εμάς. Δηλώνει δε ότι αυτό που ονομάζει φύση μπορεί να γνωστεί, ενώ τα καθεαυτά πράγματα τα οποία υπάρχουν αντικειμενικά έξω από εμάς είναι αγνώσιμα. Παρά τον ιδεαλιστικό χαρακτήρα της φιλοσοφίας του, ο Καντ συνεισέφερε πολλά στον τομέα της διαλεκτικής. Απέδειξε ότι η αναλυτική μέθοδος που χρησιμοποιούσαν μέχρι τότε οι επιστήμονες για την απόκτηση της γνώσης ήταν ανεπαρκής και ότι δεν αρκεί η χρησιμοποίηση της τυπικής λογικής σύμφωνα με την οποία αποκλείει συνεχώς αντιφατικά αποτελέσματα έως ότου καταλήξεις στη λύση ενός προβλήματος. Διαχώρεσε τη διάνοια από τη λογική, λέγοντας ότι η λογική, που από τη φύση της είναι διαλεκτική, προσφέρει περισσότερα στο ζήτημα της γνώσης από την διανοητική σκέψη. Ανέδειξε τον ρόλο που παίζει η σύνθεση στην επιστημονική έρευνα, τα μαθηματικά, τη φιλοσοφία και όλες τις φυσιογνωστικές επιστήμες. Επίσης παρουσιάζει ενδιαφέρον η θέση του για τις αντιφάσεις, σύμφωνα με την οποία, λόγω των αντιφάσεων που παρουσιάζονται στη φύση, μπορούμε να οδηγηθούμε σε διαφορετικά αποτελέσματα και συνεπώς το είδος των αντιφάσεων δημιουργεί τις εξελίξεις των γεγονότων. Έτσι, στη φιλοσοφική συζήτηση της εποχής ετέθηκε το σημαντικό θέμα των αντιφάσεων, ένας από τους βασικούς νόμους του διαλεκτικού υλισμού. Την διαλεκτική, αλλά στην ιδεαλιστική της μορφή, την ανέπτυξε στον ανώτατο βαθμό ο Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ή Έγελος όπως το μετατρέψαμε στα ελληνικά. Η διαλεκτική, στηριγμένη στο σχήμα θέση, αντίθεση, σύνθεση, κατευθύνει την παγκόσμια ιστορία και την ακολουθούν σήμερα όλες οι επιστήμες. Το ζητούμενο και το ευκταίο είναι να μπορέσει η διαλεκτική να κατευθύνει και την ατομική σκέψη του κάθε ανθρώπου, να μπορούμε δηλαδή κάποτε όλοι μας να σκεφτόμαστε με διαλεκτικό τρόπο. Ο Χέγκελ στα έργα του «Επιστήμη της λογικής» και «Εγκυκλοπαίδεια των φιλοσοφικών επιστημών» παρουσιάζει τον πυρήνα της διαλεκτικής του διδασκαλίας για το «γίγνεσθε», που είναι η ιδέα του για τον τρόπο ανάπτυξης και εξέλιξης των γεγονότων. Οι τρεις αρχές της ανάπτυξης που ανακάλυψε, δηλαδή, πρώτο, το πέρασμα από την ποσότητα στην ποιότητα. Δεύτερον, η αντίφαση σαν πηγή της ανάπτυξης. Και τρίτον, η άρνηση της άρνησης αποτελούν τους καθολικούς νόμους που ισχύουν στη φύση και καθορίζουν τη διαδικασία της εξέλιξης των γεγονότων. Για πρώτη φορά, χάρη στο Χέγκελ, οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι ο λόγος που υπάρχει η ανάπτυξη, η αιτία που εξελίσσεται μία διαδικασία,
οφείλεται στην αντίφαση που ενυπάρχει εσωτερικά στα φαινόμενα. Για παράδειγμα, όταν από μία κότα γεννιέται ένα αυγό, αυτό περικλεί μέσα του ένα γονιμοποιημένο οάριο, το οποίο στο τέλος θα καταστρέψει το αυγό, για να μπορέσει να βγει το κοτόπουλο. Η ύπαρξη του γονιμοποιημένου οαρίου εντός του αυγού αποτελεί την εσωτερική αντίφαση η οποία θα εξελίξει τα γεγονότα και θα καταστρέψει το αυγό. Εάν όμως δεν υπήρχε αυτή η αντίφαση, δεν θα υπήρχε και ο λόγος για να γεννηθεί το αυγό. Περισσότερα όμως για τα θέματα αυτά θα πούμε όταν εξετάσουμε τους βασικούς νόμους του διαλεκτικού υλισμού. Μέχρι την εποχή του, οι επιστήμονες και οι φιλόσοφοι εξέταζαν τα γεγονότα μεταφυσικά, δηλαδή ξεκομμένα το ένα από το άλλο. Απολυτοποιούσαν την ανάλυση, τα ανέλυαν δηλαδή πάρα πολύ, και τον μερισμό, και μελετούσαν ξεχωριστά τις διαφορετικές έννοιες. Ο Χέγκελ αντιτάχθηκε σε αυτόν τον τρόπο σκέψης και διατύπωσε την θέση ότι μπορεί οι έννοιες να διαφέρουν η μία από την άλλη, ταυτόχρονα όμως είναι διάμεσες η μία με την άλλη, δηλαδή είναι αλληλένδετες και συνδέονται αμοιβαία. Στο φιλοσοφικό σύστημα όμως του Χέγκελ υπάρχει μια σημαντική αντίφαση. Παρόλο που ανέπτυξε την διαλεκτική σε υψηλά επίπεδα, δεν μπόρεσε να διακρίνει ότι η διαλεκτική ισχύει και στον τρόπο εξέλιξης της ίδιας της φύσης. Ενώ αποδέχεται την διαλεκτική σχεδόν στα πάντα, αρνείται ότι αυτή ισχύει στην φύση. Ενώ στο ζήτημα της ανάπτυξης των κοινωνιών, θεωρεί ότι αυτή είχε ισχύ μόνο στο παρελθόν. Ισχυριζόταν ότι η ιστορία της κοινωνίας θα έφτανε στο τέλος της όταν θα εφαρμοζόταν στην προσία το σύστημα της συνταγματικής μοναρχίας. Λίγα χρόνια μετά το θάνατό του, η αστική επανάσταση του 1848 έφερε το πρώτο σύνταγμα στη Γερμανία προσία, αλλά η ιστορία, κόντρα στις ιδεαλιστικές απόψεις του Χέγκελ, συνέχισε να κινείται. Εάν ο Χέγκελ είχε καταφέρει να φτάσει στο συμπέρασμα ότι τα πάντα, ακόμα και η φύση και οι κοινωνίες, εξελίσσονται ακολουθώντας τους νόμους της διαλεκτικής, τότε θα είχε δημιουργήσει ένα υλιστικό φιλοσοφικό σύστημα. Όμως, επηρεασμένος από τις σπουδές του στην θεολογία, υποστήριξε ότι η βάση όλων των φαινομένων στη φύση είναι το παγκόσμιο πνεύμα ή μια απόλυτη ιδέα όπως αυτή του Θεού. Σύμφωνα με την διδασκαλία του, το παγκόσμιο πνεύμα προϋπήρχε της ύλης. Συνεπώς, είναι αδημιούργητο, ενώ η φύση είναι παράγωγο της απόλυτης ιδέας. Για να το κάνουμε πιο κατανοητό, ας δούμε το παρακάτω παράδειγμα. Από τα πραγματικά πρόβατα, γάτες, ζαρκάδια που υπάρχουν στη φύση, εμείς οι άνθρωποι σχηματίζουμε την γενική έννοια ζώα. Αυτή τη γενική έννοια ζώα που εμείς δημιουργήσαμε, εάν θεωρήσουμε ότι είναι μία ουσία ανεξάρτητη από εμάς, δηλαδή ότι υπάρχει από μόνη της, παρόλο που εμείς τη δημιουργήσαμε, και ισχυριστούμε ότι αυτή η έννοια είναι η πραγματική ουσία των ζώων, τότε είναι σαν να λέμε ότι ο σκύλος δεν είναι σκύλος, αλλά είναι ζώο, ότι το ζαρκάδι δεν είναι ζαρκάδι, αλλά απλά ένα ζώο. Συνεπώς, είναι σαν να ισχυριζόμαστε ότι τα πρόβατα, γάτες, ζαρκάδια υπάρχουν όχι επειδή τα αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας, αλλά επειδή αφού πρώτα δημιουργήσαμε την έννοια ζώα και μετά την χώσαμε σε κάθε ένα από αυτά τα ζώα, μπορούμε πλέον να τα αντιληφθούμε σαν διαφορετικά ζώα και να αποδεχθούμε την ύπαρξή τους. Φίλοι μου, εάν μπερδευτήκατε λίγο, δεν φταίω εγώ, αλλά ο Χέγκελ, που ήθελε σώνει και καλά να μας πείσει ότι η ιδέα γεννάει το υλικό αντικείμενο και όχι η ύλη της ιδέας. Έτσι ο Χέγκελ δημιούργησε ένα καθαρά ιδεαλιστικό φιλοσοφικό σύστημα, στο οποίο όμως παραδέχεται ότι ο υλικός κόσμος υπάρχει αντικειμενικά. Το τελευταίο στοιχείο τον τοποθετεί στους αντικειμενικούς ιδεαλιστές.
παρόλο που το σύστημά του αρνιέται ότι στο πέρασμα του χρόνου η φύση θα μεταβάλλεται και θα αναπτύσσεται διαρκώς. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο Χέγγελ πλούτησε την επεξεργασία της διαλεκτικής μεθόδου, όσο κανένας άλλος φιλόσοφος μέχρι τότε. Η ιστορία των ανθρώπινων κοινωνιών, που μέχρι την εποχή του φαινόταν σαν ένα άγριο μπέρδεμα από παράλογες πράξεις βίας όπως φόνους, καταστροφές και ληστρικούς πολέμους, τώρα, χάρη στον Χέγγελ, η ιστορία αποκαλύπτεται σαν ένα προτσές, δηλαδή μια διαδικασία αλληλένδετων γεγονότων που κατευθύνουν την εξέλιξη της ίδιας της ανθρωπότητας. Οι επιστήμονες και οι φιλόσοφοι μετά από αυτόν ανέλαβαν το καθήκον να μελετήσουν τα γεγονότα που μοιάζουν να συμβαίνουν τυχαία και λόγω συμπτώσεων και να ανακαλύψουν τις εσωτερικές νομοτέλειες που τα δημιουργούν. Έτσι θα μπορέσουμε να προβλέπουμε και το πώς θα εξελιχθούν οι κοινωνίες στο μέλλον. Την κριτική του γερμανικού ιδεαλισμού ανέλαβε σε μεγάλο βαθμό να την κάνει ο Λούντβιχ Ανδρέας Φόιερμπαχ, γνωστός και ως Λουδοβίκος Φόιερμπαχ, ο τελευταίος μεγάλος φιλόσοφος της κλασικής γερμανικής φιλοσοφίας. Ο Φόιερμπαχ, που εκπροσωπούσε ιδεολογικά τους ριζοσπαστικούς κύκλους της γερμανικής αστικής τάξης, όταν αυτή προετοίμαζε και πραγματοποιούσε την Επανάσταση του 1848, ανέπτυξε μια υλιστική φιλοσοφία η οποία αποκάλυπτε την αβασιμότητα της ιδεαλιστικής σκέψης του Χέγγελ. Με τα έργα του όπως «Η ουσία του χριστιανισμού», «Αρχές της φιλοσοφίας του μέλλοντος», «Η ουσία της θρησκείας» και άλλα, όχι μόνο πολέμησε την ιδεαλιστική φιλοσοφία στο σύνολό της, αλλά εμπλούτησε την υλιστική κοσμοθεωρία που είχε αναπτυχθεί τον 17ο και 18ο αιώνα. Δίδασκε ότι η φύση αποτελεί την βάση για όλα όσα υπάρχουν και ότι η σύγχρονη φιλοσοφία οφείλει να έχει σαν σύμμαχο τις φυσιογνωστικές επιστήμες και να μην δημιουργεί μια συμμαχία ψευτιάς με την θεολογία. Ο Φόιερμπαχ παίρνει για αφετηρία της υλιστικής του φιλοσοφίας τον άνθρωπο και επικρίνει τη χεγγελιανή φιλοσοφία που παραγνωρίζει τις αισθήσεις ως την πηγή της γνώσης. Διδάσκει ότι το υποκείμενο, δηλαδή ο άνθρωπος, είναι υλικό και αισθητό όν, ότι το σώμα του με όλες τις ιδιότητες συγκροτεί το υποκείμενο και αποτελεί την ουσία του ανθρώπου. Απορρίπτει τους ισχυρισμούς των ιδεαλιστών ότι το υποκείμενο είναι κάτι το αφηρημένο, κάτι το ιδεατό και ότι το σώμα του, η ύλη από την οποία αποτελείται αυτό, δεν συγκαταλέγεται τάχα στην ουσία του υποκειμένου. Ο Φόιερμπαχ απέδειξε ότι η συνείδηση του ανθρώπου είναι απλά μια ξεχωριστή ιδιότητα του εγκεφάλου και απέκρουσε την ιδεαλιστική διδασκαλία, η οποία έλεγε ότι η νόηση υπάρχει πριν το είναι, δηλαδή πριν τον ίδιο τον άνθρωπο. Απέδειξε ότι ο άνθρωπος δεν είναι διπλό «ον», το οποίο αποτελείται από μια ψυχή και ένα σώμα, αλλά ότι η ψυχή είναι η ιδιότητα του ανθρώπινου σώματος. Έτσι ξεσκέπασε το φανταστικό χαρακτήρα της θρησκευτικής διδασκαλίας για την ψυχή και κατέδειξε τον αφηρημένο χαρακτήρα της ιδεαλιστικής φιλοσοφίας. Σαν συνεπής υλιστής στο τμήμα της θεωρίας του που αφορούσε την φύση, ο Φόιερμπαχ απέρριψε και την θεωρία του Καντ ότι η ανθρώπινη συνείδηση έχει κατασκευάσει τη φύση και την θεωρία του Χέγγελ, σύμφωνα με την οποία η φύση απλά αποτελεί το δεύτερο είναι του παγκόσμιου πνεύματος. Υπεράσπισε με συνέπεια την υλιστική θέση για το ότι η φύση είναι αυθυπόστατη και ότι από αυτή δημιουργήθηκε η συνείδηση και το πνεύμα. Δήλωνε ότι η ύπαρξη της φύσης μπορεί να εξηγηθεί μόνο από την ίδια τη φύση και όχι ότι δημιουργήθηκε από κάτι άλλο. Για το ζήτημα της γνώσης δίδαξε ότι δεν μπορεί να υπάρχει γνώση δίχως τον άνθρωπο εφόσον αυτός είναι που βλέπει, που ακούει, που αισθάνεται τα αντικείμενα που υπάρχουν έξω από αυτόν. Σύμφωνα με την ανθρωπολογική του φιλοσοφία, ο άνθρωπος είναι το υποκείμενο της γνώσης και τα υλικά πράγματα, τα αντικείμενα αυτής. Δεν είναι η νόηση και η συνείδηση που δημιουργούν τον εξωτερικό κόσμο,
αλλά ο υπαρκτός κόσμος που μας κάνει να το γνωρίσουμε και να αποκτήσουμε συνείδηση και νόηση. Με την διδασκαλία του έκανε κριτική στην θεολογία και στην θρησκεία, υποστηρίζοντας σωστά ότι τους θεούς τους δημιούργησαν οι ίδιοι οι άνθρωποι. Για να το πετύχουν αυτό, οι άνθρωποι πρώτα απομόνωσαν και αφαίρεσαν από τον εαυτό τους την ανθρώπινη ουσία, δηλαδή τις ανθρώπινες ιδιότητες. Την τοποθέτησαν σε μία άειλη οντότητα και στη συνέχεια θεοποίησαν αυτές τις ανθρώπινες ιδιότητες. Ως επιβεβαίωση αυτής της σκέψης, ας λάβουμε υπόψη ότι οι θεοί όλων των θρησκειών μπορούν να είναι κακοί, καλοί, αγαθοί, τιμωροί, να ευχαριστούνται με δεήσεις και δώρα, να δυσαρεστούνται με όσα δεν εγκρίνουν, γενικά να έχουν όλες τις ανθρώπινες ιδιότητες. Εξάλλου στο Ιουδαϊκό βιβλίο της Γένεσης αναφέρεται ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος από τον Θεό κατ' εικόνα και καθομοίωσιν του Θεού. Αντιστρέφοντας το γεγονός ότι οι άνθρωποι δημιούργησαν τους θεούς σύμφωνα με την εικόνα που είχαν για τον εαυτό τους. Ο Φόιερμπαχ αντιτασσόταν στον αγνωστικισμό και τον μυστικισμό και απέρριπτε όλες τις θρησκείες. Στην προσπάθειά του όμως να ανεβάσει την ανθρωπολογία στη βαθμίδα της θεολογίας και να υποβιβάσει την θρησκεία στο επίπεδο της ανθρωπολογίας, όπως έλεγε και ο ίδιος, κήρυχνε μια νέα θρησκεία, τη θρησκεία της αγάπης, η οποία θα ήταν θρησκεία δίχως Θεό. Προσπάθησε να αποφύγει τον ιδεαλισμό του Χέγγελ, μαζί όμως με τον ιδεαλισμό του απέρριψε και την διαλεκτική. Μπορεί σε όλα τα επίπεδα της κοσμοθεωρίας του Φόιερμπαχ να επικρατούσε ο υλισμός, στο επίπεδο όμως της εξέλιξης των κοινωνιών, εφόσον δεν δεχόταν την ύπαρξη νομοτελειών, η θεωρία του ήταν ιδεαλιστική. Έχοντας απορρίψει την εγελιανή διαλεκτική, θεωρούσε ότι οι διάφορες περίοδοι της ιστορίας της ανθρωπότητας ξεχώριζαν όχι από την εξέλιξη στον τρόπο παραγωγής των αγαθών, όχι από το επίπεδο εξέλιξης της γνώσης και των εργαλείων, αλλά ότι οι κοινωνίες ξεχώριζαν μόνο από τις μεταβολές στη θρησκεία. Αυτός είναι και ο λόγος που κήρυτε τη δικιά του θρησκεία, επειδή πίστευε ότι μόνο με μια νέα θρησκεία θα εξελιχθεί η κοινωνία και θα γίνει καλύτερος ο κόσμος. Η φιλοσοφική θεωρία του Φόιερμπαχ, αλλά και όλου του προηγούμενου υλισμού, διακρίνονται από μια σοβαρή έλλειψη. Αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα, το πράγμα, τον αισθητό κόσμο, μόνο με την μορφή των αντικειμένων ή με την ενατένιση αυτών σαν κάτι το αφηρημένο. Δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι και οι πράξεις των ανθρώπων συμπεριλαμβάνονται στον αισθητό κόσμο. Ότι και οι ίδιοι οι άνθρωποι, σαν υποκείμενα με τις δικές τους σκέψεις και ιδέες, είναι μέρος του υλικού κόσμου. Δεν είχαν συνειδητοποιήσει οι ληστές μέχρι τότε ότι το σύστημα αξιών κάθε κοινωνίας, οι ηθικοί κανόνες, η επιστήμη, η φιλοσοφική σκέψη, η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο κάθε λαός, είναι αποτέλεσμα του τρόπου εργασίας, ότι εξαρτιόνται από το οικονομικό σύστημα της κάθε κοινωνίας. Ότι ακόμα και η ίδια η εργασία υπακούει στους ίδιους νόμους εξέλιξης με τους οποίους κινείται ολόκληρη η φύση. Αυτή την έλλειψη κατάφεραν να την αποκαλύψουν οι Έγγελς και Μάρξ, οι οποίοι έζησαν σχεδόν την ίδια περίοδο με τους Χέγγελ και Φόιερμπαχ. Οι Μάρξ και Έγγελς, συγκεντρώνοντας την συσσωρευμένη φιλοσοφική γνώση αιώνων και στηριγμένη σε όλο το φάσμα των επιστημών, δημιούργησαν το σύστημα του διαλεκτικού υλισμού, απογειώνοντας έτσι την φιλοσοφική σκέψη. Αυτά όμως θα τα εξετάσουμε στο επόμενο μέρος της εργασίας μας. Φίλοι μου, γεια και χαρά και μην ξεχάσετε να αφήσετε τα σχόλιά σας, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να πατήσετε εγγραφή στο κανάλι για να δείτε και τα επόμενα.